Δεν έχει καμία σημασία, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, το τι λέει ο Ερντογάν και τι σκοπό έχει με όλα αυτά που λέει, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει ο Αποστόλης ο Γκλέτσος. Ο οποίος με το που άκουσε αυτά τα παλαβά από εκεί, ύψωσε τα στήθια του, το ανάστημά του, έκανε έτσι. Εδώ είναι, όχι τα τσιριγωρικά στήθια. Λάθος. Αυτό είναι γορίλες στην ομίχλη που κάνεις. Έτσι, κάνουν έτσι οι μαϊμούδες. Ούτε τσιριγωρικά στήθια, ούτε γορίλες. Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Η σημερινή μέρα δεν είναι άσχετη από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Έχουμε δηλώσεις από τον Σουλτάνο, το γελίο υποκείμενο αυτό. Και ναι, καλά άκουσες τα γήπ, εγώ τα είπα αυτά, όπως το ο Γκλέτσος. Θα το ψήσει και από τις δυο μέρες το Ρετζέπ. Είναι πέστροφα ο Ρετζέπ. Είναι πέστροφα, ναι. Έχουμε δηλώσεις από τον Σουλτάνο, το γελίο υποκείμενο αυτό, ο οποίος μιλάει για τις συνθήκες και τη συνθήκη των Σεβρών και τα λοιπά και μιλάει για την όρεξή του, την περίεργη όρεξη. Άμα είναι περίεργη όρεξη θα τα βρείτε, Αποστόλη, για τους Λοζάνης έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα συνθήκη τώρα, μία, και... τώρα σιγά, εδώ είμαστε μάγκες. Εδώ είμαστε μάγκες, δεν είμαστε διαφέρει άνθρωποι. Τι όρεξη έχει, τι τραβάει η όρεξη του Σουλτάνου? Μπορεί να, φάει. Να θέλει κανένα ψήσιμο τέτοιο και ο Αποστόλης ως έμπειρος ψήστης θα αναλάβει. Δεν έχω πρόβλημα. Και μπράβο και στον Αποστόλη τον Γκλέτσο. Μόνο Πασόκ, μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.